Κάτοικοι του Κιέβου κάνουν βόλτα στην πιο πρόσφατη ατραξιόν της Ουκρανικής πρωτεύουσας, τα κατεστραμμένα ρωσικά τάγκς. Όμως η Ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται στην Τετάρτη σε κατάσταση ύψης του συναγερμού και οι δημόσιες συγκεντρώσεις έχουν απαγορευτεί. Μπορεί να είναι η μέρα εθνικής εορτής, καθώς τιμάται η ανεξαρτησία της Ουκρανίας από την πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση, όμως ο κόσμος προετοιμάζεται για νέες ρωσικές επιθέσεις. Έχουν περάσει ακριβώς 6 μήνες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η μέρα της ανεξαρτησίας θα σηματοδοτηθεί από την απονομή βραβείων σε άτομα που έχουν υποστηρίξει τα στρατεύματα της Ουκρανίας. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι υπηρεσίες πληροφοριών μας, οι ειδικές υπηρεσίες μας θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν το λαό όσο το δυνατόν περισσότερα. Και σίγουρα θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση ρωσικού τρόμου. Όμως σας παρακαλώ, ακολουθήστε αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας την Τετάρτη. Παρακαλούμε, τηρήστε την απαγόρευση κυκλοφορίας. Να δείξετε προσοχή εάν ηχήσουν οι σιρήνες. Μετά από 6 μήνες πολέμου, ο φόρος αίματος είναι μεγάλος. Στη νότια ουκρανική πόλη Μικολάιφ, οι κάτοικοι μιλούν για τις απώλειές τους. Είμαι κουρασμένος από αυτό. Θέλω γαλήνη και ησυχία, σιγουριά, μια ήσυχη ζωή και να σχεδιάζω το μέλλον. Πιστεύω ότι θα τελειώσει σύντομα και θα νικήσουμε. Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω πολεμούν. Πολλοί είναι ήδη νεκροί. Πολλοί νοσηλεύονται και δεν θα επιστρέψουν στην πρώτη γραμμή επειδή έχουν χάσει τα άκρα τους. Είναι σκληρό και τρομακτικό. Στο Ντόνετσκ της Ανατολικής Ουκρανίας, που ελέγχεται από αυτονομιστές, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν 4 νεκρούς κατά τον πρόσφατο βομβαρδισμό, κατηγορώντας τους Ουκρανούς ότι επιτίθενται εναντίον αμάχων με όπλα που προμηθεύτηκαν από τη Δύση.